χρονιά κοβείται μεν, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι το 2020 ήταν μια καλή χρονιά για τις εξαγωγές της Κρήτης, με αύξηση μεγαλύτερη από την αύξηση του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, η οποία οριακά άγγιξε το 3%. Τώρα να σας πω ελαιόλαδο, να σας πω κυπευτικά, να σας πω μαυρούτα, να σας πω ψάρια και θαλασσινά, δηλαδή στην κατηγορία των τροφίμων που φαίνεται να είναι πρωταγωνιστής. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον κύριο Άλκη Καλαμπόκη, τον οποίο ευθύς αμέσως καλωσορίζω στο πλαίσιο της εκπομπής. Τι κάνετε, κύριε Καλαμπόκη? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Από τη μια θεαματική αύξηση των κρητικών εξαγωγών, από την άλλη αυτή η ανακοίνωση από την κυρία Σημακοπούλου, την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Κεφαλογιάννη, μέλος Επιτροπής Γεωργίας, που με δήλωσή τους χαιρετίζουν την πρόσφατη συμφωνία αναστολής των δασμών που είχαν επιβληθεί επί Προεδρίας Τραμπ από τις ΗΠΑ και της Αμερικής, πιστεύετε ότι θα βελτιώσει ενδεχόμενα περαιτέρω αυτό το κλίμα, το καλό κλίμα? Ωραία. Χαίρομαι για την ερώτηση. Η συμφωνία Biden-Ursula von der Leyen περί αναστολής των δασμών ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά κυρίως τα προϊόντα της φέτας, του γεωρτιού και των ροδακίνων, άρα δεν είναι αυτή που θα επηρεάσει σημαντικά τη δική μας την εξαγωγική σχέση με την χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως πρέπει να πούμε ότι είναι φιγουράρι στην πέμπτη θέση των χωρών που αγοράζουν τα ελληνικά προϊόντα. Όμως η περιραίουσα ατμόσφαιρα... 25% νομίζω, έτσι ήταν. 25%. Ναι, ναι. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα όμως θα βοηθήσει ξανά την ενίσχυση του ελληνικού μπραντ, άρα θα ακολουθήσουν και τα κριτικά προϊόντα. Αλλά δεν ήταν αυτά, ο κλάδος των προϊόντων είχε πλήξει πάρα πολύ. Το γιαούρτι, την κομπόστα, ροδάκινα που έχουμε μεγάλη εξαγωγική πορεία στην Αμερική, και τη φέτα. Άρα η γενικότερη ατμόσφαιρα θα βοηθήσει τις κριτικές εξαγωγές. Δεν είμαστε όμως εμείς αυτοί που είχαμε πληγεί από αυτή τη συμφωνία. Πρωταγωνιστή στα τρόφιμα σε αυτή την θεαματική αύξηση των κριτικών εξαγωγών? Για άλλη μια φορά είναι τα τρόφιμα που αποτελούν το 52,4% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών, φέρνοντας τα 242,5 εκατομμύρια από τα 463,2 που ήταν το σύνολο των εξαγωγών της Κρήτης για το 2020, έναντι 407 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν το 2019, καταγράφοντας μια αύξηση 13,8 σε αξία και 9,2 σε ποσότητα. Δεν περιλαμβάνουμε, όπως βλέπετε, μια εξαγωγή του 2020 αξίας 71 εκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία επιβατικά πλοία, ήταν μία κίνηση. Αν την προσθέταμε θα φτάναμε στα 534 εκατομμύρια, η αύξηση θα διαμορφώνταν στο 31,2%, αλλά επειδή αυτή είναι μια κίνηση που δεν συμβαίνει τακτικά, δεν είναι επαναλαμβανόμενη, τη βγάζουμε στην άκρη, μένουμε στα 463 εκατομμύρια, που είναι μια σημαντική αύξηση μετά από 4 συνεχόμενες πτωτικές χρονιές. Από το 2015 που ήταν η καλύτερη μας χρονιά, 16, 17, 18, 19, είχαμε πτώσεις. Λοιπόν, αν πρωταγωνιστής είναι ο κλάδος των τροφίμων, δεν να ξεχνάμε όμως και τους άλλους κλάδους, γιατί έχουμε τα χημικά, τα πλαστικά, διότι έχουμε τον αγροτικό εξοπλισμό, έτσι δεν είναι? Σωστά. Τα χημικά και πλαστικά έχουν ένα πολύ σημαντικό μερίδιο. Αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν περίπου το 28% των κριτικών εξαγωγών και αν το προσθέσει κανείς το 52% των τροφίμων, αυτοί οι δύο κλάδοι είναι το 80% των εξαγωγών της Κρήτης. Τα χημικά και πλαστικά ήρθαν λοιπόν δεύτερα, είχαν και αυτά με τη σειρά τους μια αύξηση της τάξης του 8,4% και οι υπόλοιποι κλάδοι, αγροτικός εξοπλισμός που έχει ένα μερίδιο 6,1%, έχει και αυτός αύξηση 17,4%, κλωστοϊφαντουργία ένδυση 5,7% και οι υπόλοιπες κατηγορίες όλες είχαν μια αύξηση πέραν των δομικών υλικών που είναι μικρό το μερίδιό τους, είναι μόνο 3,7 εκατομμύρια ευρώ το 20 έναντι 3,9 του 19, είχα μια πτώση 5,1%. Και βέβαια, επειδή από εκεί το ξεκίνησα, δηλαδή την απορία και το ακούσατε, κύριε Καλαμπόκη, των ελληνικών προϊόντων, αγροτικών προϊόντων, κυριαρχεί το ελαιόλαδο, έτσι? Το ελαιόλαδο έφτασε στα 147,5 εκατομμύρια ευρώ,
είχε μια αύξηση 24,2%, το 147,5% είναι πάνω από το 30% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών. Κυριαρχεί λοιπόν το ελαιόλαδο, είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι το προϊόν που καθορίζει την άνοδο ή την πτώση των εξαγωγών. Mm-hmm. Το 2019 δεν ήταν μια καλή χρονιά για το λάδι, όμως οι τελευταίοι μήνες του 20, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, η ελαιοκομική περίοδος δηλαδή, που διανύουμε μέχρι τώρα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, σύντο γεγονός ότι η αποθεματοποίηση που υπήρχε στο ελαιόλαδο του 19 έφυγε, ήρθε μια καλύτερη χρονιά από πλευράς ποσοτήτων και ποιοτήτων, μαζί με ένα συνδυασμό πραγμάτων οδήγησαν στην αύξηση των εξαγωγών. Και αν με ρωτήσετε ποιοι είναι οι συνδυασμοί των πραγμάτων, είναι ότι η πανδημία οδήγησε στην αύξηση της κατανάλωσης εντός των σπιτιών, η τιμή για το ελαιόλαδο στις ευρωπαϊκές χώρες που κυρίως εξάγουμε ήταν καλή, οπότε αυτό ήταν ο κύριος λόγος που οδήγησε, αν θέλετε, στη μεγάλη αύξηση 24% του ελαιολάδου, ακολουθώντας βέβαια... Μισό λεπτό. Πείτε μου, ναι. Και ενδεχόμενα, μιας που είσαστε σε αυτή την κατηγορία στο λάδι, γιατί εσείς μιλάτε, εγώ σκέφτομαι παράλληλα, σωστά. Ενδεχόμενα, κύριε Καλαμπόκη, αυτό πηγαίνοντας παρακάτω να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως κίνητρο, δηλαδή αυτή την καλή πορεία, και να δούμε διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά, για να μην είναι το λάδι μας σε εκείνες τις κατηγορίες πολλές φορές που δεν μας αρέσει, σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του ή σε σχέση με άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες. Είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Πάντοτε δεν μπορούμε να καθορίζουμε το παγκόσμιο παιχνίδι της αγοράς του ελαιόλαδο μόνοι μας. Υπάρχει η Ισπανία που είναι κυρίαρχος, η Ιταλία. Οπότε πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται με τις υπόλοιπες παραγωγές. Είχαν, νομίζω, μειωμένη παραγωγή. Η μία χώρα ναι, η άλλη όχι. Άρα ο ανταγωνισμός εξακολουθεί να υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι κυρίως οι Ιταλοί, που δεν έχουν πια την πρώτη παραγωγική βάση, είναι οι Ισπανοί, αλλά οι Ιταλοί όμως κάνουν 100 χρόνια μάρκετινγκ στο προϊόν, το οποίο δεν πρέπει να το βλέπουμε πάντοτε αρνητικά, γιατί όταν αυτοί ανοίγουν αγορές και δημιουργούν, αν θέλετε, την ανάγκη ζήτησης του ελαιολάδου, έχουν κάνει το βασικό όγκο, έχουν σκάψει. Και εμείς πηγαίνουμε μετά και σπέρνουμε. Απλά όταν σπέρνουμε και εμείς με τη σειρά μας, θα πρέπει να κάνουμε συστηματική δουλειά σε όλα τα επίπεδα, και σαν χώρα και σαν περιφέρεια και σαν εξαγωγής και σαν μάρκετινγκ, για να πάρουμε ένα κομμάτι από την καινούρια συνείδηση των καταναλωτών που χτίζουν, αν θέλετε, πιο μπροστά από εμάς οι Ιταλοί. Άρα δεν είναι πάντοτε αρνητικό το γεγονός του ανταγωνισμού, πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά του. Σωστά, γι' αυτό λέγεται και ανταγωνισμός. Ποιες δηλαδή, πριν πάτε στα άλλα προϊόντα, ουσιαστικά είναι και οι κυριότερες χώρες δεξαμενοί για μας με τα προϊόντα μας τα οποία ζητούν? Ωραία. Όσον αφορά τα προϊόντα, και μετά θα το εξειδικεύσω λιγότερα, ειδικότερα, είναι η Γερμανία, είναι η Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, και στη δεκάδα μέσα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ισπανία και η Αυστρία. Για τον κλάδο όμως των τροφίμων και ποτών, κυριότερος αγοραστής είναι η Ιταλία, με ένα ποσό που φτάνει τα 66 εκατομμύρια ευρώ. Μετά αρκετά η μεγάλο. Είναι αρκετά μεγάλο. Είναι αρκετά μεγάλο, και αν το εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο, θα δούμε ότι είναι το ελαιόλαδο που κυριαρχεί, με πάλι πρώτη την Ιταλία με 40% και μετά με την Γερμανία. Αν όμως πάμε στις αγορές των τροφίμων και ποτών, θα δούμε μόνο τρόφιμα ποτά, ότι το ελαιόλαδο πια είναι η Ιταλία είναι στην ίδια θέση με τη Γερμανία. Δηλαδή, μιλάμε για τυποποιημένο ή μιλάμε για χύμα ποσότητες? Μιλάμε για προϊόντα. Τυποποιημένα. Ακριβώς, εκτός από την Ιταλία. Εκτός από την Ιταλία που πάνε χύμα τα προϊόντα. Σωστά. Στις υπόλοιπες χώρες τυποποιημένα. Σωστά. Απλά σας ρώτησα γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές κουβέντες, και εμείς έχουν κάνει κουβέντες και οι αγρότες και οι ελαιοπαραγωγοί, αναφορικά με το τι σημαίνει τυποποίηση και διάθεση του προϊόντος χύμα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Κοιτάξτε, όταν δει κάποιος τις κυριότερες αγορές του ελαιολάδου ότι είναι η Ιταλία με 40%, πριν από 15 χρόνια, μια και είστε νέα στο ρεπορτάζ, θα θυμάστε πάρα πολύ καλά το νέο εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια του όρου, θα θυμάστε ότι κάποτε αυτό ήταν 90%, 95%. Τώρα λοιπόν είστε στο 40%. Το υπόλοιπο 60% πάει σε χώρες που αγοράζουν τυποποιημένα προϊόντα. Και αυτό με την παραδοχή ότι η Ιταλία αγοράζει μόνο χύμα, που αυτή είναι η παραδοχή. Άρα υπάρχει μια αντιστροφή, αν θέλετε, και σε σημαντικό βαθμό.
Δεν σημαίνει όμως ότι εξακολουθούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν σημαίνει όμως ότι κάνουμε τις κουβέντες που κάναμε πριν από 15 χρόνια. Γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην κριτική, αν θέλετε, βιομηχανία, στο κομμάτι της τυποποίησης και των εξαγωγέων, που έχουν κάνει πάρα πολλά και σημαντικά βήματα. Και από πλευράς marketing, τυποποίησης, τυποποιητήρια δουλεύουν, πιστοποιημένα προϊόντα, καλές συσκευασίες, μεγάλες εξαγωγικές προσπάθειες. Μα σας θυμάμαι συνεχώς να λέτε όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα λίγα χρόνια που τα λέμε, για να το συνεχίσω και εγώ, κύριε Καλαμπόκη, να λέτε και να δείχνετε στον αγροτικό κόσμο την ανάγκη. Και να τους λέτε, κοιτάξτε, η τυποποίηση θα ωφελήσει πρωτίστως εσάς, μετά τους υπόλοιπους. Σωστά, με την παραδοχή βέβαια ότι το προϊόν δεν είναι το τελικό που είναι στο μπουκάλι. Το προϊόν ξεκινάει από τη στιγμή που καλλιεργείται η ελιά και φτάνει στο ράφι. Είναι μια τεράστια αλυσίδα στην οποία πρέπει να είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι ότι πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Να μην γυρεύουμε την ευθύνη μόνο από αυτόν που είναι ο τυποποιητής, γιατί ο τυποποιητής φέρνει μια πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη για να φτάσει εκεί φτάνει με κάποιο τρόπο, με κάποιο μέσο, καλλιεργείται με κάποιο μέσο. Όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Σωστά. Και χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Καλαμπόκη, γιατί εσείς το αντιμετωπίσετε από ένα διαφορετικό μετερίζει και το βλέπετε ανάλογα με τη ζήτηση, τι υπάρχει, ποιο είναι το ενδιαφέρον, τι είναι αυτό που θα κοιτάξει ο καταναλωτής απ' έξω, τι θα είναι αυτό που θα κοιτάξει ο επιχειρηματίας απ' έξω, σε σχέση με εμάς που ναι, λέμε μαζεύουμε τις ελιές μας, αλλά είναι μια σειρά από πράξεις στην καλλιέργεια, το μάζεμα της ελιάς, το άλεσμα της ελιάς, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα όταν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να το κάνει καλύτερα από εμάς. Και μπορεί εμείς να βαφκαλιζόμαστε ότι η Κρήτη, η κρητική διατροφή και όλα αυτά, όμως υπάρχουν πολύ καλά λάδια και στην Ιταλία και στην Τοσκάνη, ακόμη και στην Ισπανία. Ανεβαίνουν χώρες, προσέχουν, έχουν πατήσει πάνω στα λάθη που κάνουν οι άλλες χώρες. Άρα αυτό απαιτεί εγρήγορση. Και αυτό είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι πήγαν κακά οι εξαγωγές, ναι, έπεσε το λάδι. Η μονοθεματική διάσταση των κριτικών εξαγωγών, όταν το 33% είναι το λάδι, ή όταν το 52% είναι τα τρόφιμα και ποτά, και η βιομηχανία είναι μόνο το 28%, που πάλι καλά που υπάρχει αυτή η κριτική βιομηχανία, οι μεγάλες εταιρείες και κάποιες άλλες μικρότερες που κάνουν αυτά τα νουμεράκια που βλέπετε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυτό που λέμε χρόνια, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διασπορά κινδύνου. Να μην εστιαζόμαστε μόνο σε μια καλλιέργεια, η γνωστή μονοκαλλιέργεια της σταφίδας, που για πολλά χρόνια τα ρεπορτάζ, οι συνεντεύξεις που είδατε, που κατέληξε, για πολλούς και τους γνωστούς λόγους που έχουν συζητηθεί πολλά χρόνια. Άρα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να υπάρχει διασπορά κινδύνου, όπως και η εξαγωγή δεν θέλει να έχει ένα πελάτη. Θέλει να έχει πολλούς πελάτες, διότι αν χάσει ένα, θα πρέπει να σταθεί στον άλλο, να βρει κάποιον άλλο να αναπληρώσει. Μα όταν είσαι ευέλικτος, όταν συμβουλεύεσαι, όταν συνεχώς μαθαίνεις, όταν ενεργοποιείσαι, όταν κάνεις σύγχρονη αυτή τη δύναμη που έχεις να φτιάχνεις το προϊόν σου, νομίζω ότι όλα αυτά βοηθάνε στο να κάνεις βήματα μπροστά. Προφανώς και βοηθάνε, και δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική δουλειά, όχι μόνο από τους εξαγωγείς, έχει γίνει σημαντική δουλειά από το σύνδεσμο, από τα επιμελητήρια, από τις περιφέρειες. Σε μια ερώτηση ενός συναδέλφου σας, ποιο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα που καταφέραμε σαν σύνδεσμο στα τελευταία χρόνια, τα 16 που είμαι στην Προεδρία του Σύνδεσμου, ήταν ότι καταφέραμε, αν μη τι άλλο, να μιλάμε όλοι μαζί, να πηγαίνουμε όλοι μαζί σε μεγάλα διεθνή γεγονότα του εξωτερικού. Θυμάστε παλαιότερα τις σφαγές που γίνονταν μεταξύ των παραγωγών, των εξαγωγείων. Αυτά έχουν εξαλείψει, αποτελούν παρελθόν. Όλοι πάνε συντεταγμένα. Η Κρήτη πήγαινε πριν τον θεσμό του Καλλικράτη το 2011 σαν περιφέρεια Κρήτης. Ήταν επίτευγμα του συνδέσμου που καταφέραμε να συνενώσουμε όλους μαζί κάτω από την ομπρέλα της περιφέρειας Κρήτης, για να βλέπουμε τη δυναμική που έχει η περιφέρεια με τα προϊόντα της. Και σήμερα ευτυχώς όλες οι περιφέρειες ακολουθούν αυτό το μοντέλο και το βλέπουμε στις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού, γιατί έτσι μπορούμε να αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματα της κρητικής διατροφής, της μακεδονικής κουζίνας, της αιγιοπελαγίτικης κουλτούρας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ξεχωριστά όπλα τα οποία διαθέτει η Ελλάδα. Όλα αυτά μαζί συντελούν στο γεγονός ότι, μην ξεχνάτε, τα τελευταία 10-12 χρόνια πια, γιατί μιλούσαμε πρότινος για οικονομική κρίση, τώρα μιλάμε για την υγειονομική κρίση, όμως από το 2011 μέχρι το 2022, μέχρι το 2021 που είμαστε σήμερα, είναι 11 χρόνια, καταγράφουμε τη μία αύξηση μετά την άλλη. Έχουμε φτάσει να είμαστε στο 20% του ΑΕΠ εξαγωγές, όταν το 2010 ήταν στο 8%. Δεν σημαίνει ότι αυτό
είναι η νίκη. Είναι μικρές νίκες και έχουμε μπροστά μας μέλλον να στοχεύσουμε να ανέβει και άλλο το ποσοστό του ΑΕΠ. Αν βάλουμε και τις υπηρεσίες, να φτάσουμε στο περιβόητο 50% που έχει μια χώρα όπως είναι η Ολλανδία, που είναι περίπου στο ίδιο, στον ίδιο πληθυσμό όπως την Ελλάδα, που έχουν καταφέρει πολλά πράγματα. Κύριε Καλαμπόκη, είναι το λάδι είναι μένα από τη μία, αλλά μαζί με το λάδι είναι και τα κυπευτικά, είναι και τα φρούτα, είναι και τα προϊόντα αηλίας, έτσι. Σωστά, όλα αυτά έχουν καταγράψει αυξήσεις. Τα κυπευτικά είχαν μια μικρή αύξηση 30%, αλλά με τα φρούτα που είχαν 20% και αυτά έφεραν αυξητικά νούμερα στις εξαγωγές μας, και οι υπόλοιποι κλάδοι. Το κρασί έχει λίγο θυγεί, παρόλο που δεν είναι ακόμη ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι στο θέμα των εξαγωγών, αλλά εκεί το χτύπησε η εστίαση που απευθύνεται κυρίως, αν θέλετε, στην Ευρώπη και στις γερμανικές ταβέρνες, στα γερμανικά εστιατόρια των Ελλήνων, δηλαδή των Ομογενών. Εκεί υπάρχει πληγή. Από την άλλη όμως, όπως είδατε, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών ήταν ο κυριότερος που τράβηξε το άρμα των κριτικών εξαγωγών. Και ξαναλέω, ξεκινήσαμε το 2015 με 486 εκατομμύρια, κατεβήκαμε 464 το 16, 444 το 17, 435 το 18, φτάσαμε κοντά στα 406 εκατομμύρια το 19 και κάναμε ξανά την άνοδο της καμπύλης στα 463,2, ευελπιστώντας για το 2021 τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία, τα οποία ακούγονται και χρειαζόμαστε τις καλές ειδήσεις ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαμπόκη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα.